Μένουμε κυρίες και κύριοι στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου να δούμε αναλυτικά όλες τις αποφάσεις, αλλά είχαμε και διακοπή συνεδρίασης, αναεξαρτητοποίησης και πολλές εξελίξεις με ενδιαφέρον. Ο δεύτερος βαθμός της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πάμε να καλησπέρισουμε Νικόλαο Σαμαράς, πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, για να δούμε αναλυτικά την χθεσινή συνεδρίαση. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Βαγρατσά, καλησπέρα στους τηλεθεατές, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Καταρχήν να ξεκινήσω, είδαμε και σχετικά ρεπορτάζ πριν, να ξεκινήσω λίγο με την αναεξαρτητοποίηση του κυρίου Χάρη Κοβεδάρου. Διαβάσατε την επιστολή του από την παράταξη του Γιώργου Αμανατή, δέστειλε επιστολή παραίτησης, τη διαβάσατε χθες ως πρόεδρος, έκανε σχετικές δηλώσεις. Θέλω ένα σχόλιο από τον Νίκο τον Σαμαρά και φυσικά και ένα σχόλιο βγάζοντας την ιδιότητα του Προέδρου και ως Περιφερειακό σύμβουλο αυτή τη παράταξη. Αν θα μπορούσε να μην υπάρχει αυτή η ανεξαρτητοποίηση και να μην υπάρχει αυτή η κόντρα και η έντονη αντιπαράταξη των δύο συμβούλων, του κ. Κοβεδάρου και του κ. Βίζα. Σίγουρα δεν ήταν το πιο ευχάριστο γεγονός. Ήταν μια ανεξαρτητοποίηση που είχε προσωπικά χαρακτηριστικά μεταξύ δύο συναδέλφων. Όπως ανέγνωσα και την επιστολή, υπήρχε μια προσβλητική συμπεριφορά ενός συναδέλφου, οπότε δεν μπορέσαμε να συγκεράσουμε τις διαφορές ξεκινώντας από τον Περιφερειάρχη και οπότε φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Σίγουρα δεν ήταν ευχάριστο. Ο κ. Κοβεδάρος παραμένει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, θα συνεχίσει να κοσμεί το Περιφερειακό Συμβούλιο και οι απόψεις του πάντα θα ακούγονται. Ναι, επειδή ακούστηκαν πάρα πολλά και σήμερα διαβάζοντας και στη στήλη χύτρα του Κοζάν, ο κύριος Βίζας προτίμησε να μείνει σιωπηλός παρά να ζητήσει δημόσια συγγνώμη να περισπιστεί τον εαυτό του. Θα περιμένατε, εσείς περιμένατε να ζητήσει τον λόγο χθες ή να δώσετε τον λόγο στον κύριο Βίζα κάποια στιγμή να απαντήσει σε όλα αυτά που ακούγονται στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν θα έπρεπε να μπει σε μια τέτοια διαδικασία? Ή μπορεί να το κάνει στην πορεία? Εντάξει, δεν είστε υπερασπιστής, λέω κανενός, αλλά θα περιμέναμε έστω να ζητήσει τον λόγο ο κύριος Βίζας. Είμαι σίγουρος ότι θα το κάνει. Mm-hmm. Βεβαίως χθες η παρέτηση του κύριου Κοβεδάρου δεν ονομάτιζε την απρεπή συμπεριφορά του συναδέλφου. Οπότε ίσως αυτό να το εξέλαβε ο κύριος Βίζας και να μην θέλησε να πάρει τον λόγο. Δηλαδή δεν είπε για ποιον συνάδελφο πρόκειται. Αλλά είμαι βέβαιος ότι ο κύριος Βίζας και συγγνώμη θα ζητήσει και θα αναλάβει τις ευθύνες. Και για να το κλείσουμε το θέμα αυτό, τα καρφιά που πέταξε ο κύριος Κασαπίδης, ότι δεν έχω ξαναντήσει στην πολιτική μου διαδρομή τέτοια φαινόμενα, ένα θλιβερό που συμβαίνουν τέτοια φαινόμενα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Θλιβόμαστε για τέτοιες συμπεριφορές και σας κάλεσε να κρατήσετε το Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί δεν σας έριξε ευθύνες, αλλά να μην ξαναδούμε το επόμενο διάστημα. Θέλω και αυτό να το σχολιάσετε, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βακρατσά, απάντησα ήδη χθες κατά την συνεδρίαση. Εκ του ρόλου μου, σίγουρα είμαι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου και ειδικά ό,τι αφορά στην αίθουσα και κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων. Βεβαίως, ο ρόλος μου δεν τελειώνει στις συνεδριάσεις. Σίγουρα έχω επαφή με όλους τους συναδέλφους. Σίγουρα προσπαθώ να λιάνω τις όποιες διαφορές, να λειτουργεί το Περιφερειακό Συμβούλιο σε ένα κλίμα ευπρέπειας και πολιτισμού και εμπολής το έχουμε καταφέρει. Και βέβαια θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Βεβαίως υπάρχουν εντάσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά ελάχιστες ή σχεδόν ποτέ δεν ξεφύγαμε σε ύβριση προσβλητικές συμπεριφορές. Πάντως σας είδαμε χθες να κάνετε κατά κάποιο τρόπο που θα έλεγε κάποιος το αυτονόητο, διακόψατε τη συνεδρίαση για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Υπήρχε έντονη αντιπαράδοξη του Τάσου Φούντουγλου, της Γεωργίας Ζιμπηλάδου και του Γιώργου Χρυστοφορίδη. Αυτό που κάνατε σε μένα είναι σκρό, είπε ο κύριος Φούντουγλου προς την κυρία Ζιμπηλάδου. Να είστε πιο διαβασμένος και πιο σεμνός, απάντησε η Γεωργία Ζιμπηλάδου. Και εκεί σας είδαμε να κάνετε και μία έκκληση και στους περιφερειακούς συμβούλους αλλά και στους επικεφαλείς των παρατάξεων και στον ίδιο τον Περιφερειάρχη ότι θα αλλάξετε τα τακτική από την επόμενη συνεδρίαση, να μην συζητιούνται τόσα θέματα εκτός διάταξης και να πηγαίνετε κατευθείαν στα θέματα ημερής σας διάταξης. Ίσως και αυτά τρώνε πολύ χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Ακριβώς. Βεβαίως όλο αυτόν τον καιρό θέλω να λειτουργήσω δημοκρατικά. Παρόλο που ο κανονισμός λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου δεν προβλέπει συζήτηση επί των ανακοινώσεων του Περιφερειάρχη, δεν θέλησα ποτέ να κάνω χρήση αυτής της διάταξης του κανονισμού, θεωρώντας ότι είμαστε ένα πολιτικό όργανο και σίγουρα οι πολίτες θέλουν να ενημερώνονται, να ακούν και την άλλη άποψη. Αλλά από αυτό μέχρι να πλατιάζει η συζήτηση και να ακούγονται και πράγματα τα οποία δεν πρέπει
δεν πρέπει να ακούγονται στο Περιφερειακό Συμβούλιο, υπάρχει μεγάλη απόσταση. Βεβαίως θα συνεχίσω με τον ίδιο τρόπο, κάνοντας έκκληση στους συναδέλφους να λειτουργούν σε ένα κλίμα ήρεμο, πολιτισμένο και ένα κλίμα ευπρέπειας. Μάλιστα, η μορφή που είχατε από την κυρία Σεμπιλάδη, νομίζω και από τον κύριο Κασαπίδη, εντάξει τώρα και σε χιούμορ κιόλας, ότι εσείς μιλάτε περισσότερο. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να υπάρχει χρονόμετρο στις ομιλίες των Περιφερειακών Συμβούλων, αν έχετε ένα χρονόμετρο εκεί κοντά σας, στο Προεδρείο πάνω. Να υπάρχει χρόνος και να μην ξεφεύγει αυτή η εικόνα που βλέπουμε μερικές φορές. Σαφώς κρατάω τον χρόνο, έχω το χρονόμετρο του κινητού μου. Βλέπετε, όταν φτάνω στο τέλος του χρόνου, όπως προβλέπει ο κανονισμός, τους προειδοποιώ και κάνω έκκληση να κλείσουν, να ολοκληρώσουν την τοποθέτησή τους. Βεβαίως δεν θέλησα ποτέ κάποιον να σταματήσω από την εισήγησή του, αλλά κάνω και πάλι έκκληση για την τήρηση του χρόνου και την ευπρέπεια. Εντάξει, υπάρχει βεβαίως, όπως είπαμε, είμαστε ένα ζωντανό πολιτικό όργανο, σίγουρα θα υπάρχουν και κάποιες εντάσεις. Ωραία. Πάμε τώρα στις αποφάσεις. Ποια ήταν τα θέματα που κυριάρχησαν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου? Τι γίνεται, τι απόφαση πήρε τόσο να αφορά το Εθνικό Σχέδιο για την Ένεργεια και το Κλίμα, που βρίσκεται σε διαβούλευση τώρα, κύριε Πρόεδρε? Ποια ήταν η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου από τη χθεσινή συνεδρίαση? Νομίζω είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα χθες που ήρθαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Το σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα, αυτό που κυριαρχεί κυρίως στην περιοχή μας. Έχουμε την απολυδυνητοποίηση, έχουμε την διαφοροποίηση του μοντέλου του ενεργειακού μείγματος που κυρίως αφορά και πλήττει την Δυτική Μακεδονία. Αρκεί να σας θυμίσω ότι το 25% της ενέργειας από τη ΣΑΠΕ θα παράγεται στον άξονα Φλόρινα-Κοζάνη, μιας υποκείδας του χάρτη το 25% της ενέργειας. Σίγουρα ήταν ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα. Έγινε μία ανάλυση και μία εισήγηση από εκπρόσωπο της ΑΝΚΟ, οι οποίοι μελέτησαν το τεύχος των 516 σελίδων που είναι το σχέδιο, το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. Και βεβαίως αυτή η εισήγηση ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, με πολλές προτάσεις και αλλαγές που προτάθηκαν για το σχέδιο αυτό, τουλάχιστον αφορά την Δυτική Μακεδονία, το οποίο αυτό σχέδιο εμπλουτίστηκε και με όλες τις προτάσεις όσες ακούστηκαν, αλλά και, όπως είπα και προείπα και χθες, και όσες θα κατατεθούν ηλεκτρονικά, οι οποίες θα σταλούν στο Υπουργείο για να τις λάβει υπόψη, τουλάχιστον για την περιοχή μας στην Δυτική Μακεδονία. Μάλιστα. Τώρα. Υπήρξε μια ομοφωνία ουσιαστικά, μειοψηφούντας βέβαια του συναδέλφου του κ. Στολτίδη από την Λαϊκή Συσπήρωση. Ωραία, άρα θα περιμένουμε και αυτό το θέμα. Είδαμε και τις προτάσεις που κατέθεσαν όλοι οι συνδυασμοί, και η Περιφερειακή Αρχή και ο κ. Κασαπίδης και η κ. Ζεμπιλάδου. Αλλά ποια θέματα κυριάξαν τώρα, κ. Πρόεδρε? Τι άλλο απασχόλησε τη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου? Το επόμενο θέμα ήταν που αφορούσε την διαφημιστική καμπάνια για τη Δυτική Μακεδονία και η κατανομή των πόρων στα μέσα, ηλεκτρονικά, έντυπα, τα site, τα διάφορα. Είναι περίπου 130.000, αν θυμάμαι καλά. Βεβαίως και εκεί υπήρξε μια επικοδομητική συζήτηση, μια πρόταση του κ. Κασαπίδη που μέσα να συμπεριλάβουμε και κοινωνικά μηνύματα που αφορά ναρκωτικά, καταχρήσεις, την μαθητική βία, την βία στους νέους, στα σχολεία αυτό που βλέπουμε. Και είναι, νομίζω, λογικό και σημαντικό να συμπεριλάβουμε πραγματικά στα μηνύματα, σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και αυτά, και αυτού του είδους την ενημέρωση προς τους συμπολίτες. Βεβαίως, τα άλλα δύο θέματα ήταν μια τροποποίηση του προϋπολογισμού και το άνοιγμα ενός λογαριασμού για τη λειτουργία της διοίκησης. Ωραία. Τώρα σας είδαμε, δεν ξέρω κατά κάποιο τρόπο, λίγο προβληματισμένο. Αυτό το πράσινο υδρογόνο υπάρχει πουθενά? Ακούμε για πράσινο υδρογόνο και στο τέλος μοιάζει με πράσινα άλογα. Σας είδαμε κάπως να ξαφνιάζεστε. Γιατί? Ήταν ηρωνικό το σχόλιο, κύριο Σαμαρά, προς τον κύριο Κασαπίδη, ή γενικά είστε ξαφνιασμένοι, έχετε ξαφνιαστεί από το πράσινο υδρογόνο γενικά? Δηλώνω εφθαρσός ότι δεν είχα καμία πρόθεση προσβολής. Άλλωστε, θα είδατε και η συνομιλία μας. Όχι, λέω χιουμοριστικά, ναι, μπορεί να ξαφνιαστήκατε από όλο αυτό που ακούμε συνέχεια, πράσινο υδρογόνο και δεν βλέπουμε τίποτα, ναι. Και μάλιστα, αν θυμάστε, είπα, κύριε Κασαπίδη, μια αφελή ερώτηση ακριβώς όπως είπα. Τι ακριβώς αυτό το πράσινο υδρογόνο, και αν υπάρχει πουθενά
ή τελικά στο τέλος να καταλήξει να είναι πράσινα άλογα. Εντελώς έτσι χιουμοριστικά το είπα, υπομορφή να αστείο, χωρίς καμία πρόθεση. Βέβαια, ο κύριος Κασαπίδης με ευχαρίστησε για την ερώτηση, λοιπόν, γιατί είχε την ευκαιρία να πει τι ακριβώς. Γιατί το ρώτησα τον κύριο Κασαπίδη, γιατί έχει ασχοληθεί. Πραγματικά ασχολήθηκε κατά την θητεία του ως Περιφερειάρχης με την υπόθεση του πράσινου υδρογόνου. Και πραγματικά, όπως μου απάντησε, υπάρχει αυτή η τεχνολογία, εφαρμόζεται στη Γερμανία, αλλά φαίνεται ότι είναι μια δύσκολη υπόθεση γιατί δεν υπάρχει ευρεία χρήση. Λοιπόν, σίγουρα όμως η τεχνολογία προχωρά και σίγουρα θα βρεθούν λύσεις και είναι απαραίτητο γιατί ουσιαστικά πρόκειται για ένα είδος αποθήκευσης αυτής της ενέργειας στον ΑΠΕ, η οποία δυστυχώς όταν τα μεν μεσημέρια του καλοκαιριού αυθονεί και οι περισσότεροι μετά διοχετεύεται, πετιέται, ενώ αντίστοιχα το βράδυ αναζητούμε ενέργεια από τις χώρες είτε της Κεντρικής Ευρώπης είτε της Όμορφης και γι' αυτό βλέπετε υπάρχει και αυτό το χρηματιστήριο της ενέργειας όπου ανεβοκατεβαίνει τύπου ασανσέρ. Μάλιστα, ωραία. Τώρα μην πάω να φύγω από το Περιφερειακό Συμβούλιο να πάω στις εκλογές του ΠΑΣΟΚ γιατί θα ήθελα να σχόλιο σε δύο μέρες, τρεις έχουμε το άνοιγμα της εκλογικής διαδικασίας. Θέλω ένα σχόλιο με αφορμή ένα κείμενό σας τις προηγούμενες ημέρες για πολλά σημαντικά θέματα της Δυτικής Μακεδονίας και θέλω να απαντήσετε σε αυτό που όταν ρώτησα τον Πάρη τον Κουκουλόπουλο, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, σύντροφοι είστε, στο ίδιο χώρο είστε, μίλησε για συναρτησίες απελπισμένων. Νομίζω ότι έχουν πλήρη αίσθηση ότι έχουν απομονωθεί. Είναι ασυνάρτητα και τα δύο κείμενα, σχολιάζοντας τη δική σας παρέμβαση αλλά και την παρέμβαση του κυρίου Φούντογλου. Και θέλω να ρωτήσω αν σας ενόχλησε αυτή η έκφραση του Πάρη του Κουκουλόπουλου. Έχετε και εσείς τη δική σας πορεία στον χώρο της αυτοδιοίκησης και της πολιτικής. Εν ενεργεία βουλευτής του ΠΑΣΟΚ να λέει ότι λέτε ασυναρτησίες και ότι είστε απελπισμένος. Θέλω να τα απαντήσετε, κύριε Σαμαρά. Κύριε Βαγρατσά, σίγουρα ήταν μια ατυχής έκφραση του κυρίου Κουκουλόπουλου. Είμαι βέβαιος. Έχετε καλές σχέσεις. Μιλάτε. Βεβαίως. Μάλιστα. Είμαστε στον ίδιο πολιτικό χώρο και βεβαίως μιλάμε. Σίγουρα ήταν μια ατυχής έκφραση του κυρίου Κουκουλόπουλου. Είμαι βέβαιος ότι δεν την εννοούσε. Βεβαίως, καμιά φορά μέσα στον πολιτικό διάλογο μπορεί να υπάρχουν και αυτές οι αστοχίες. Εγώ, βέβαια, στη δικιά μου παρέμβαση, στο δικό μου κείμενο. Πήρατε τουλάχιστον μετά από αυτό επικοινωνήσατε μαζί του να πείτε, κύριε Κουκουλόπουλε, γιατί η ασυναρτησία είναι απελπισμένο, τι εννοείτε, δεν είχατε κάποια επαφή? Δεν βρεθήκαμε. Πρετσάντε, ειλικρινά. Βεβαίως είναι εκλογές του ΠΑΣΟΚ την Κυριακή. Καλό όλους τους συμπολίτες μας να συμμετέχουν σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Κάθε εκλογική διαδικασία είναι μια γιορτή της δημοκρατίας. Και σίγουρα η συμμετοχή, η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή, δυναμώνει την δημοκρατία. Είναι 6 υποψήφοι, 6 αξιόλογα, 6 άξια στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Αν για κάτι, κύριε Βακρατσά, φημίζει το ΠΑΣΟΚ, είναι για την παραγωγή στελεχών διαχρονικά από το 1974. Λοιπόν, 6 συνάδελφοι και καλό τον κόσμο να πάνε να ψηφίσουν ο καθένας όποιον νομίζει ότι είναι ο καταλληλότερος. Πώς είδατε την όλη αυτή η εκλογική κούρσα όλη αυτή την περίοδο, debate, περιοδίες των υποψηφίων Προέδρου, του κυρίου Ανδρουλάκη, του Ενενεργία, του κυρίου Δούκα, της κυρίας Διαμαντοπούλου, του κυρίου Γερουλάνου, του κυρίου Κατρίνη και της κυρίας Γιαννακοπούλου. Όλη αυτή την περίοδο γύρισαν από γωνιά σε γωνιά της Ελλάδας. Ήταν μια προεκλογική περίοδος και συνεχίζει μέχρι και αύριο σε ήπιο κλίμα, σε πολιτισμένο κλίμα, τουλάχιστον. Και οι 6 διδάξαν πολιτικό πολιτισμό, σαφώς και υπήρχαν οι εχμές, αλλά κανένας υποψήφιος δεν ξέφυγε να έχει μια συμπεριφορά η οποία δεν θα αρμόζει και δεν θα συνάδει με την δημοκρατία μας. Νομίζω κύλησε, αναδείχθηκαν όλα τα θέματα, ο κάθε υποψήφιος ανέλησε το πρόγραμμά του, το σχέδιό του και οι πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουν ποιος είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός και καταλληλότερος για αρχηγός του κόμματος και για αρχηγός ακόμα πολύ μακριά το πήγατε, εντάξει, ναι. Και εν δυνάμει πρωθυπουργός. Μάλιστα, στην πορεία. Εσείς επιμένετε σε αυτό που έχετε εκφραστεί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι ο Νίκος ο Σαμαράς είναι με τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Ισχύει αυτό? Βεβαίως. Το δήλωσα από την πρώτη στιγμή ότι συντάσσομαι με τον πρόεδρο τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, σεβόμενος και τους άλλους 5 υποψηφίους ως στελέχη στον ίδιο χώρο, στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Και είμαι βέβαιος ότι μετά τις εκλογές θα προχωρήσουμε όλοι μαζί. Όποιος και αν εκλεγεί πρόεδρος. Ωραία. Τώρα να φύγω και από αυτό και να κλείσω. Πώς βλέπετε την εικόνα
της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρνας την τελευταία περίοδο, μετά τις εκλογές, από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Είστε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, είστε σήμερα πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Προχωράνε πράγματα. Να μείνω στο νομό της Φλόρνας. Δεν θέλω να μου απαντήσετε για την Καστοριά, τα Γρεβνά και την Κοζάνη, γιατί εκεί είστε περιφερειακός σύμβουλος αυτή τη στιγμή του νομού. Γίνονται πράγματα για το νομό της Φλόρνας από την κυβέρνηση, από τη Νέα Δημοκρατία, από τον κυβερνητικό βουλευτή, κύριε Σαμαρά? Γίνονται προσπάθειες να γίνουν πράγματα ή δεν προχωράνε? Θα ήθελα ένα σχολιασμό από την πλευρά σας. Κύριε Παγκρατσά, σαφώς υπάρχει. Έχουμε έναν κινητικό βουλευτή, τουλάχιστον όταν αφορά τον κυβερνητικό βουλευτή, τον κύριο Παπαζωτηρίου. Σαφώς και γίνονται πράγματα. Συμμετέχει και η περιφέρεια σε αυτό. Και για πράγματα τα οποία, παράδειγμα, η αποκατάσταση του δρόμου Φλόρινα Πρέσπα, παράδειγμα, που ήταν ένα οξύ πρόβλημα, το οποίο έχει αίσιο τέλος. Ήδη θα παραδοθεί το κομμάτι του επεισοδερίου και το πολύ σε ένα μήνα θα είναι έτοιμο και η πρώτη κατολίσθηση στον 10ο χιλιόμετρο. Μιλήσαμε για τον σχεδιασμό για τον νέο συνοριακό σταθμό στον Λεμό. Σαφώς υπάρχουν και προχωράνε και ό,τι και από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή ότι είχε ξεκινήσει, ολοκληρώνονται έργα, και βέβαια ο σχεδιασμός και για τον πρωτογενή τομέα, για αρδευτικά. Και βέβαια ότι υπάρχει, ανακοινώθηκε και από τον Περιφερειάρχη, ότι πλέον ο κάθετος της Εγνατίας Πιτολεμαΐδα, Φλόρινα, Μπίτολα ή Μοναστήρι επί το ελληνικότερο, πλέον έχει μπει στις ράγες και νομίζω τα δύο κομμάτια, όπως έχω πει και πάλι, μέχρι τέλος χρονιάς πιθανώς θα είναι έτοιμες οι μελέτες για να ξεκινήσει μετά την ανέβρεση κονδυλίων, για να ξεκινήσει αυτό το μεγάλο έργο, το οποίο, κύριε Παγκρατσά, είναι το μεγαλύτερο έργο αυτή τη στιγμή στη Δυτική Μακεδονία, ένα έργο εθνικής σημασίας. Ωραία. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Θέλω να πω ότι έχετε προγραμματίσει επόμενη συνεδρίαση με καυτά ζητήματα. Σίγουρα έχουμε στις 30 Οκτωβρίου είναι η συνεδρίαση λογοδοσίας, όπου τον λόγο κυρίως τον έχει η αντιπολίτευση με τις ερωτήσεις τους, όπου θα απαντήσει ο Περιφερειάρχης ή όποιος αντιπεριφέρει. Θα υπάρχει και νωρίτερα συνεδρίαση, μάλλον? Δεν έχει προγραμματιστεί κάτι. Αν προκύψει κάποιο θέμα το οποίο επήγε, σίγουρα θα έχουμε πάλι συνεδρίαση. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας, κύριε Πρόεδρε. Να τα πούμε και το επόμενο διάστημα. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.